Έχετε ολοκύλιλο βέρδο. Έχετε το... Δεν έχετε... Δεν έχετε... Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε καμία... Δεν έχετε το λόγο. Δεν μπορείτε να πάρετε... Δεν μπορείτε να πάρετε το λόγο. Δεν μπορείτε να πάρετε το λόγο. Δεν θέλω να μου ζητήσετε τίποτα. Δεν μπορείτε να πάρετε το λόγο. Δεν μπορείτε να πάρετε το λόγο. Δεν πρόκειται να σας δώσω το λόγο. Δεν πρόκειται να σας δώσω το λόγο. Δεν πρόκειται να σας δώσω το λόγο. Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Δεν έχετε το λόγο. Θα πάρετε το λόγο όταν πρέπει και με τη διαδικασία που πρέπει. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Δεν έχετε το λόγο. Θα πάρετε το λόγο όταν πρέπει και με τη διαδικασία που πρέπει. Θα μιλήσει ο κύριος Λοβέρδος, θα μιλήσει ο κύριος Βενιζέλος, θα μιλήσει ο κύριος... Θα μιλήσει ο κύριος... Θα μιλήσει... Δεν θα διαπραγματευτούμε τον κανονισμό της Βουλής. Καθίστε κάτω για να προχωρήσει η διαδικασία. Καθίστε κάτω για να προχωρήσει η διαδικασία. Δεν έχετε το λόγο. Καθίστε κάτω. Δεν υπήρξε κανένα προσωπικό θέμα. Καθίστε κάτω. Σας παρακαλώ να κλείσουν. Δεν ακούγεται ο κύριος Σαυγεννάκης. Προχωράμε. Κύριε Λοβέρδο, μπορείτε να αρχίσετε. Δεν μπορεί, υπάρχει άλλη διαδικασία. Δεν θα διαπραγματευτούμε τον κανονισμό της Βουλής. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Το προσωπικό επινοήθηκε στη συνέχεια. Από την αρχή δεν ζητήσετε επί του προσωπικού. Επινοήθηκε στη συνέχεια. Επινοήθηκε η λέξη επί του προσωπικού στη συνέχεια. Σας παρακαλώ, περιμένουν συνάδελφοι να προχωρήσει η διαδικασία για να αναχωρήσουν στην πατρίδα τους. Δεν έχετε το λόγο. Είστε υπεύθυνος για την καθυστέρηση που υφιστάμεθα αυτή τη στιγμή. Θα καθίσετε κάτω και θα πάρετε το λόγο όταν πρέπει και με τη διαδικασία που πρέπει. Θα καθίσετε κάτω. Δεν πρόκειται να σας δώσω το λόγο όσο και αν επιμένετε. Δεν πρόκειται να πάρετε το λόγο. Σας διαβεβαιώ, δεν πρόκειται να πάρετε το λόγο. Δεν πρόκειται να πάρετε το λόγο. Καθυστερείτε ολόκληρο το σώμα. Θα καθίσετε κάτω και θα πάρετε το λόγο με τη διαδικασία που πρέπει σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Θα καθίσετε πρώτα κάτω και θα πάψετε να φωνάζετε. Έχει το λόγο ο κυριοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο κύριος Λοβέρδος. Σας ακούμε, κύριο Λοβέρδο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ,